Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πολλές φορές ακούστηκε κατά το παρελθόν, αλλά επειδή ξαναακούστηκε πρόσφατα, καλό είναι να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά τους, να τα βάλουμε στη θέση τους. Κατηγορείται ο κερδοσκόπος. Δημιουργήθηκε μια δυσάρεστη εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι είναι πολύ κακό να είναι κάποιος κερδοσκόπος. Όμως, σε όλες τις δυτικές χώρες του κόσμου, όπου υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε μόνη της ανεξέλεγκτη στον καπιταλισμό, αλλά είτε στις σοβαρές χώρες με τον περιορισμό του κράτους, αλλά και εμπολής και με κρατική παρέμβαση, όπου υπάρχει ιδιωτική οικονομία, ο επιχειρηματίας για να ανοίξει επιχείρηση πρέπει να αποβλέπει στο κέρδος. Ο σκοπός δηλαδή του ιδιώτη που θα ανοίξει επιχείρηση είναι το κέρδος. Επομένως, ο κερδοσκόπος είναι κάτι το θεμητό, κάτι το απαραίτητο, κάτι που προβλέπεται από τους νόμους όλων των χωρών της Δύσης, πλην παλιά της Σοβιετικής Ένωσης, όπου τα πράγματα ήταν διαφορετικά, που σημαίνει ότι αλλιώς δεν θα υπήρχε ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί κάποιος που δεν θα έχει σκοπό το κέρδος να ανοίξει μια επιχείρηση, να ρίξει τα κεφάλαιά του, να ταλαιπωρείται από το πρωί μέχρι το βράδυ, ποιο θα είναι το κίνητρό του αν δεν είναι το κέρδος? Προφανώς, η άγνοια της ελληνικής γλώσσας, η άκρατος λαϊκισμός, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, οδηγεί τους πολιτικούς μας και τους χαμηλά ιστάμενους και τους υψηλά να κάνουν, να λαϊκίζουν, εν πάση περιπτώσει κρίνετε το εσείς, να χρησιμοποιούν τη λέξη κερδοσκόπος ως κακό αντί του εσχροκερδούς. Άλλο πράγμα είναι ο εσχροκερδής που πρέπει να καταδικάζεται, ο επιχειρηματίας δηλαδή, που με παράνομο τρόπο αποβλέπει στο κέρδος, ο επιχειρηματίας που θα δωροδοκίσει, που θα κρύψει τα έσοδά του, που θα φροντίσει με τρόπους που δεν είναι νόμιμοι να αυξήσει το εισόδημά του, αυτός είναι εσχροκερδής και αυτός καταδικάζεται. Ο κερδοσκόπος όμως, είτε είναι περιπτεράς, είτε είναι κουλουροπόλης, είτε είναι λαχιοπόλης, είτε είναι εφοπλιστής, είτε είναι βιομήχανος, όχι μόνον είναι αποδεκτός από μια κοινωνία της Δύσεως σε οποιαδήποτε χώρα, αλλά τον χρειάζεται η κοινωνία, τον χρειάζεται η πολιτεία, κάνει ό,τι μπορεί για να τον διευκολύνει να κερδοσκοπήσει, προκειμένου να ανοίξει επιχείρηση για να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα δουλέψουν στην επιχείρηση και θα μειωθεί η ανεργία, για να φέρει κέρδη, τα οποία κέρδη θα φέρουν έσοδα στο δημόσιο ταμείο με την φορολογία του και γενικώς να κινηθεί η αγορά. Η πολιτική λοιπόν δεν μπορεί, θα έχουν δίπλα τους βουλευτές οι οποίοι γνωρίζουν στοιχειοδός την ελληνική, καλό θα είναι πριν μιλούν για να μην δημιουργούν άσχημες εντυπώσεις στο λαό. Το έκανε κάποτε βεβαίως σε όλη την Ευρώπη όσοι ήθελαν τον τίτλο του αριστερού εντός ή εκτός εισαγωγικών, τα πράγματα όμως τώρα έχουν αλλάξει. Και θα πρέπει κάθε αστός πολιτικός να ξέρει να μην κατηγορεί τον έντιμο επιχειρηματία που αποβλέπει στο κέρδος και γιατί είναι νόμιμος και γιατί το χρειάζεται η πολιτεία. Ας διαχωρίσει λοιπόν την κερδοσκοπία από την εσχροκέρδεια. Αυτά για τώρα. Δημήτρης Καψάλας για το Λιακό.gr.